Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε σε έναν παραδοσιακό κερασόνα στον ασώματο της Λέσβου, στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς Σου. Σε ένα χωράφι με πάρα πολλές και διαφορετικές ποικιλίες. Βλέπετε εδώ ένα δέντρο χαρακτηριστικό, μια κερασιά φορτωμένη. Έναν κύριο εδώ πέρα κόβει και να τρώει κεράσια. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα σας. Και έναν άλλο πιο κάτω. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Βλέπετε τι ωραία κεράσια, φορτωμένο το δέντρο μας. Θα πάμε εδώ που θα είναι και νησικό. Έλα. Απάνω δεν βλέπω κανένα να είναι. Να προχωρήσουμε και παραπέρα, να σας δείξουμε και άλλα δέντρα. Κοιτάξτε τα κεράσια. Μεγάλη παραγωγή αυτό το δέντρο. Είναι μεγάλο Ναπολέον. Ναι, αυτά, ε. Αυτά είναι μεγάλο Ναπολέον. Ναπολέον. Θα τα δείξουμε και αυτά, τα Ναπολέον, που είναι γεμάτο το δέντρο. Ποικιλίας Ναπολέον. Κοιτάξτε το. Πόσο μεγάλη καρποφορία έχει. Άντε πες τα φορολογία σου. Άντε πες τα φορολογία σου. Δείχνει τα. Δείχνει τα. Από τα δύο μαλάκα της Κύπρας. Από τα φορολογία. Το νούμερο. Συνεχίζοντας βλέπουμε ένα άλλο δέντρο. Υπερφορτωμένο. Πολύ ωραία κεράσια. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Το δέντρο μας είναι γεμάτο. Εδώ καλλιεργούνται με τον παραδοσιακό τρόπο οι κερασιές. Είναι σε ελεύθερη ανάπτυξη εδώ, σε σχέδιο όπως λέμε, ή κύπελο ή σε ελεύθερο. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Το κλαδί αυτό στηρίζεται με ένα πάσαλο. Είναι τόσο φορτωμένο που πραγματικά δεν θα μπορούσε να τα αντέξει, να τα σηκώσει. Εδώ βλέπουμε ένα νεαρό δέντρο, άλλη ποικιλία. Βλέπουμε εδώ τι ωραία κεράσια. Πραγματικά υπέροχα. Βέβαια, όπως κοιτάτε γύρω, η περιοχή είναι καταπράσινη. Είναι γεμάτη από κερασιές και καρυδιές. Εδώ βλέπουμε τα γνωστά Ναπολέον. Όπως βλέπετε, το δέντρο μας είναι γεμάτο. Επειδή εδώ υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ποικιλίες, οι οποίες συνανθίζουν, επικονιάζει μια την άλλη,
Γι' αυτό βλέπουμε την τόσο μεγάλη καρποφορία. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Αυτά, φίλοι μου, για αυτόν τον παραδοσιακό κερασόνα στον ασώματο της Λέσβου. Εδώ βλέπουμε από μακριά την κορυφή μιας κερασιάς. Πόσο φορτωμένη είναι. Κόκκινα κεράσια. Θα σας τη δείξουμε και από κοντά. Εδώ βλέπουμε άλλη μια φορτωμένη κερασιά. Να σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι που είδαμε στην αρχή του βίντεο πέρασαν και έκοψαν και από αυτήν εδώ την κερασιά. Παρόλα αυτά, φαίνεται σαν να μην έκοψαν. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ βλέπουμε την κερασιά από κοντά. Αυτή που είχαμε το πάρει το πλάνο από επάνω. Εδώ είναι οι κορυφές της. Όπως βλέπετε, έχει πολύ μεγάλη καρποφορία.